να λασποθούν εντός εισαγωγικών πολιτικά πρόσωπα. Και τέλος, κύριε Φίλη, εσείς πώς βλέπετε το γεγονός ότι μετά από δύο πορίσματα επελέγει το ένα εκ των δύο και τελικά παραπέμπεται η κυρία Τουλουπάκη? Ο ελληνικός λαός είναι εμβρότητος, διότι ενώ στην Αμερική είναι ο Βάρτης παρεδέχθη, συνομολόγησε το σκάνδαλο που έχει κάνει και στην Ελλάδα και πλήρωσε και 350 εκατομμύρια ευρώ ως πρόστιμο για αυτό το σκάνδαλο που αφορά την Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν συζητούμε για το σκάνδαλο της Νοβάρτης, αλλά διώκουμε αυτούς οι οποίοι από τη θεσμική του λειτουργία είχαν αναλάβει να βρούνε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για το σκάνδαλο της Νοβάρτης στην Ελλάδα. Αυτό είναι τα πάνω κάτω, δεν είναι αίσθηση δικαιοσύνης. Αυτό κι αν είναι αυτά τα οποία λέει με ευκολία η Νέα Δημοκρατία, μια αντίληψη σκευωρίας. Mm-hmm. Χρησιμοποιώ τα λόγια της Νέας Δημοκρατίας που, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ο Έλληνας πολίτης σου λέει, έγινε σκάνδαλο Νοβάρτης στην Ελλάδα, το παραδέχθη η Νοβάρτης στην Αμερική. Στην Ελλάδα τι γίνεται? Το ψάχνει κανένας? Στην Ελλάδα έχουμε βάλει υπέρθυνη κάτω μία μετάφραση και τις βγάζουμε τα μάτια αν αφορούσε πολιτικά πρόσωπα και πολιτικούς αξιωματικούς ή όχι. Η μετάφραση είναι μετάφραση, αλλά άλλο ρωτώ εγώ. Mm-hmm. Έγινε σκάνδαλο, λέει, το παραδέχεται, πληρώνει λεφτά η Νοβάρτης. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι? Ναι, αλλά τα γιατροί, λεφτά δεν τα διεκδικήσαμε, κύριε Φίλη, να τα πάρουμε όπως είναι άλλα κράτη. Είναι κάποια άλλα στελέχη δημόσιας διοίκησης χωρίς πολιτική κάλυψη? Δηλαδή γινόταν ένα πάρτι δεκάδων εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων με την Νοβάρτης και δεν έπαιρνε χαμπάρι καθόλου η τότε κυβέρνηση? Τίποτα? Και αυτό είναι μια πολιτική ευθύνη, θα πω εγώ. Πέρα αν το υπάρχει ποινική ευθύνη που ερευνάτε ή πρέπει να ερευνάτε. Προσέξτε, ο ελληνικός λαός έχει πιστεί ότι υπάρχει σκάνδαλο με την Νοβάρτης. Το έχει πληρώσει το σκάνδαλο αυτό ο ελληνικός λαός. Θα πληρώσει κανείς όμως για το σκάνδαλο της Νοβάρτης έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα? Μα λέω να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματικότητα, όχι το πώς δημιουργούμε. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο ζήτημα, και είναι σημαντικό. Βλέπουμε ότι σήμερα, απόψε, υπάρχει μια αντιπαράθεση μέσα στον χώρο της δικαιοσύνης. Ωραία αυτά που λέμε για την ανεξάρτητη και αδέκαστη δικαιοσύνη, αλλά εδώ υπάρχει μια αντιπαράθεση. Μεν και δε. Για τα ζητήματα που αφορούν την Νοβάρτης. Διαφορετικά πορίσματα, διαφορετική ρόλη. Αυτό, για να μιλήσω κάπως αποστασιοποιημένος, παρότι έχω άποψη, δείχνει ότι υπάρχει μια κρίση στον χώρο της δικαιοσύνης. Όπως υπάρχει κρίση στον χώρο της πολιτικής. Δεν είναι έξω από την κρίση που ζούμε την ηθικοπολιτική και θεσμική ο χώρος της δικαιοσύνης. Δεν είναι έξω. Θα μου πείτε, είναι η πρώτη φορά? Και η κυβέρνηση Καραμαλή το 2004 δεν ερευνούσε τα παραδικαστικά κυκλώματα και δεν είχε κάνει μια ολόκληρη, όπως θυμάστε, τότε έρευνα. Εντάξει. Σημασία έχει όμως τώρα, επειδή συνδέεται και με υποθέσεις πολιτικής σημασίας αυτή η κρίση στον χώρο της δικαιοσύνης. Βλέπουμε ανώδους εισαγγελικούς λειτουργούς ο ένας να κατηγορεί τον άλλον. Εγώ δεν κάνω το δικαστή, αλλά βλέπω, καταγράφω, υπάρχει κρίση. Άρα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί για ορισμένες κινήσεις που δεν είναι και τόσο πολύ απροκατάληπτες, αδέκαστες και ούτω καθεξής. Θα μου πείτε, μα αν και στον χώρο της δικαιοσύνης υπάρχει κρίση, πού δεν υπάρχει κρίση? Δυστυχώς παντού. Κανείς δεν είναι απ' έξω. Και αν υπάρχει μια ανάγκη, είναι να δούμε πώς θα απαντήσουμε με έναν δημοκρατικό και θεσμικό τρόπο σε αυτή την κρίση που απειλεί συνολικά το δημόσιο βίο της χώρας μας. Mm-hmm. Λέω ένα πράγμα και σκέφτομαι. Ναι. Η κυρία Τουλουπάκη ανέλαβε, θεσμικά ανέλαβε, δεν το κάνει μόνη της, της ανατέθηκε να λειτουργήσει για να βρει το μύτο στην έρευνα αυτή για την Νοβάρτης. Μάλιστα. Κάποιοι δικαστές την κατηγορούν ότι υπερεύει τον θεσμικό της ρόλο και είχε κάποιες πρωτοβουλίες αναλάβει. Κάποιοι άλλοι την επαινούν για αυτό που έκανε. Δεν θα στήσουμε δικαστήριο τώρα στην τηλεόραση για το ζήτημα αυτό. Να ερευνηθεί. Έχουμε τα όψη μας. Αλλά ρωτώ, αυτός ο εισαγγελικός λειτουργός που προτείνει την παραπομπή της κυρίας Τουλουπάκη, δεν προτείνει την παραπομπή των δύο βοηθών, των επίκουρων εισαγγελέων που είχε η κυρία Τουλουπάκη, οι οποίοι λειτουργήσαν ως εισαγγελείς? Άρα, αν υπάρχει ένα θέμα συσσαγωγικά ποινικής ευθύνης της κυρίας Τουλουπάκη για την έρευνα που έκανε, κατάχρηση εξουσίας και λοιπά, όπως ξέρετε, τις έχουν φορτώσει τις γυναίκες,
Οι βοηθοί της δεν έχουν ευθύνη και αυτοί. Δεν τους προτείνουν τίποτα. Καμία δίωξη για αυτούς. Άρα, γιατί αυτή η επιλογή? Μήπως και πάλι η εισαγγελική λειτουργοί που παίρνουν την πρωτοβουλία της κυρίας του Λουπάκη λειτουργούν μεροληπτικά και εκδικητικά. Το τονίζω. Ως μέρος συστήματος. Ρωτώ. Έχω δικαίωμα να ρωτήσω. Και εγώ δεν ρωτάει μόνο ο κ. Μαρκόπουλος που βγάζει και αποφάσεις και όλες δικαστικές ως όργανο στη Βουλή. Ρωτώ και εγώ. Ο λαός λοιπόν που γνωρίζει ο καθένας από την προσωπική εμπειρία ότι το βασίλειο της Δανημαρκίας στη δικαιοσύνη είναι σάπιο, το τονίζω, σάπιο, τώρα βλέπει ότι το πρόβλημα αυτό παίρνει και άλλες διαστάσεις. Μην καλυπτόμαστε λοιπόν πίσω από την αδέκα στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει αυτή δυστυχώς η πραγματικότητα. Μάλιστα. Δεν γενικεύω ότι όλοι οι άνθρωποι στον χώρο της δικαιοσύνης λειτουργούν με τρόπο που είναι επίμεμπτος. Αλλά όμως είναι σίγουρο ότι η δικαιοσύνη δεν είναι αυτή που στο μυαλό μας μπορεί να έχουν κάποιοι... Κύριε Φίλη, ερώτημα από τον κύριο Τσέκερη. Παρακαλώ. Για να είμαι ειλικρινής, ήθελα στον κύριο Μαρκόπουλο. Επιτρέψετε τότε. Ναι, κύριε, ναι. Έχετε ερωτήματα για τον κύριο Φίλη για να πάμε μετά ξανά στον κύριο Μαρκόπουλο. Όχι. Αν αυτή, κύριε Φίλη, αυτό που είπατε προηγουμένως, αν αυτή θα είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα, ότι θα ανοίξετε και μια πολεμική, ας το πω δημοσιογραφικά, επιτρέψτε μου, και κατά της δικαιοσύνης. Εγώ δεν μιλώ ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώ ως ένας απλός πολίτης που είναι και βουλευτής βέβαια. Και αυτά που ακούω είναι λογικό να μου δημιουργούν αυτήν την εδραία εντύπωση ότι η δικαιοσύνη βλέπω είναι διχασμένη. Υπάρχει αντιπαράθεση μέσα εκεί. Δεν είναι από μια πλευρά το δίκαιο λοιπόν. Όπως ακούω από τον κύριο Μαρκόπουλο. Κύριε Φίλη, να ρωτήσω κάτι εγώ. Ο Κώστας Τσιτούνας είμαι. Η δικαιοσύνη επί ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσε καλά και τώρα επί Νέας Δημοκρατίας δεν λειτουργεί? Δεν είπα αυτό το πράγμα. Γιατί ο κύριος Παπάς, ο Νίκος, έλεγε ότι υπάρχει μαγαζί Παπαγγελόπουλου. Ακούστε, δεν είπα ότι λειτουργούσε η δικαιοσύνη καλύτερα από των ημερών μας. Αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτά τα οποία καταγγέλλονται εις βάρος των εισαγγελικών λειτουργών, της υγείας του Λουπάκη για παράδειγμα, δεν είναι σωστά, είναι λάθος και αποπνέουν και μια οσμή πολιτικής εκδικητικότητας, διότι την δίωξη της κυρίας του Λουπάκη την προανήγγειλε ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτό τι σημαίνει? Όπως επίσης και το κατηγορητήριο το βαρύ που έχει φορτωθεί στον κύριο Παγγελόπουλο, όπου τον εμφανίζει να είναι ηθικός αυτουργός κακουργηματικών πράξεων χωρίς να κατονομάζεται κανένας φυσικός αυτουργός. Αυτό είναι φοβερό στην ποινική επιστήμη. Να λες είναι ηθικός αυτουργός ενός εγκλήματος χωρίς να λες ποιος είναι φυσικός. Τώρα αυτό αυτουργός. Είπε ο κ. Μαρκόπουλος ότι κατονομάστηκαν η κυρία του Λουπάκη και άλλοι παράγοντες. Δεν κατονομάζεται από το όρισμα της Επιτροπής η κυρία του Λουπάκη ή κατονομάζεται για το κάτι που καταλάβει. Βλέπουμε ότι κατονομάζεται κύριε Μαρκόπουλο ή όχι? Η κυρία του Λουπάκη, βάσει των όσων έχουμε ακούσει και από το ανακριτικό υλικό, αποτελεί ένα από τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα της όλης υπόθεσης. Και με στοιχεία. Άλλο ρωτάμε. Το πόρισμα κατονομάζει και καταγγέλει την κυρία του Λουπάκη ως φυσικό αυτούργο κακουργηματικών πράξεων. Οι πράξεις της κυρίας του Λουπάκη περιγράφονται. Γνωρίζετε όμως ότι η δικαιοδοσία μας βάσει και της γνωμοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας της Βουλής έφτανε μέχρι τα πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή τον κύριο Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Παρά τα αυτά, το υλικό το οποίο ήρθε στα χέρια μας και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, θα βγει και στην πορεία, θα τα δείτε, είχε πάρα πολλές αναφορές για την κυρία του Λουπάκη για μια σειρά έκνομων ενεργειών. Ωραία. Από εκεί και πέρα, το υλικό αυτό, να το πω κι αλλιώς. Άρα λοιπόν η συμμορία ποια είναι, ο Παγγελόπουλος του Λουπάκη? Αυτό τα γεγονότα τώρα και οι αποκαλύψεις είναι, ας το πω λίγο έτσι, θα με επιτρέψετε το σχήμα, ξεροκέφαλα. Από εκεί και πέρα εμείς πήγαμε μέχρι το πολιτικό πρόσωπο όσο οφείλαμε. Η δικαιοσύνη πηγαίνει σε ένα επόμενο βήμα. Να πω κιόλας και κάτι. Η δικαιοσύνη έκρινε ότι η κυρία του Λουπάκη θα πρέπει να προχωρήσει όλη η διαδικασία εις βάρος της. Δεν έκρινε το ίδιο για τους δύο συναδέλφους της. Θα πούμε τώρα, θα κάνουμε παρέμβαση και νομίζω, κύριε Φίλη, θα συμφωνήσετε ότι δεν πρέπει να κάνουμε παρέμβαση στην πορεία της δικαιοσύνης. Όχι, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποδιαιτήσουμε. Εκκλημούμε. Και οι συνάδελφοί σας, δεν μιλώ για εσάς,
Συνάδελφοι, το θέμα της κυρίας του Λουπάκη διχάζει τη δικαιοσύνη. Άλλος εισαγγελέας λέει να μην γίνει δίωξη, άλλος λέει να γίνει. Και αυτός που λέει να γίνει, σωστό, λέει να γίνει μόνο η δικαιοσύνη του Λουπάκη. Σας τιμώ απεριόριστα και σας παρακολουθώ καιρό. Πιστεύετε ότι τώρα είναι σωστό εμείς δύο πολιτικά πρόσωπα και προερχόμενα και από το χώρο της δημοσιογραφίας, είναι σωστό να κάνουμε κρίση του στυλ διχάστηκε η δικαιοσύνη? Δυστυχώς το άρθρο 86 αυτό έκανε. Έτσι. Οι πολιτικοί είναι κριτές πολιτικών. Για καθίστε. Για καθίστε. Να ολοκληρώσω ο κύριος Φίλης, να επιστρέψουμε στον κύριο Μακόπουλο. Αυτοβούλος. Λοιπόν, τη μία μιλάμε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης την οποία όλοι ευχόμαστε και την άλλη λέμε διχάστηκε η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη λοιπόν έχει πάρει μια απόφαση σήμερα. Αυτή την απόφαση πρέπει να τη σεβαστούμε. Και σας λέω από την εμπειρία ως μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής. Η κυρία του Λουπάκη υπήρξε πρωταγωνιστικό πρόσωπο. Η ευθύνη μας εμάς πήγαινε μέχρι το πολιτικό πρόσωπο, τον κύριο Παπαγγελόπουλο, κατόπιν πορίσματος. Αφού η δικαιοσύνη όμως λέει πλέον ότι πρέπει να προχωρήσει η διερεύνηση και να δούμε και την κυρία του Λουπάκη, νομίζω ότι περιτεύει η συζήτηση αυτή. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Την απόφαση της κυρίας του Λουπάκη, κύριε Μαρκόπουλη, με συγχωρείτε, την απόφαση της κυρίας του Λουπάκη να παραπέμψει τον κύριο Λοβέρδο, η οποία έχει ληφθεί, τη σέβεστε ως απόφαση της δικαιοσύνης? Η δικαιοσύνη έχει το δικό της ρόλο. Τη σέβεστε, γιατί το πολιτικά. Πόρισμα, το πόρισμα λέει ότι αδίκως διώκεται ο κύριος Λοβέρδος. Και να σας κάνω και άλλη μια ερώτηση, μια και σας διέκοψα, για να μην σας διακόπτω συνεχώς. Παρακαλώ, παρακαλώ. Η κυρία του Λουπάκη παραπέμπεται με βάση τις καταθέσεις δύο εισαγγελέων. Η μία είναι η κυρία Ράικου, για την οποία στην διάρκεια της προανακριτικής προέκυψε πρώτον ότι ο σύζυγός της είχε κάποια έμιστη συνεργασία με την Οβάρτης, κάποια χρηματική συνεργασία. Δεν αφορούσε την υπόθεση Οβάρτης. Δεν έχει σημασία. Μισό λεπτό. Και ένα βαρύ, πόρισμα του ΕΟΠΗ, το οποίο λέει ότι ζημίωσε ο ίδιος με υπερσυνταγογράφηση 1,7 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο. Και υπάρχει και ο εισαγγελέας Αγγελής, για τον οποίο από την κατάθεση της πρώην εισαγγελέως του Αρείου Πάγου της κυρίας Δημητρίου προέκυψε ότι ο ίδιος αρνήθηκε να παραλάβει στοιχεία για την υπόθεση στο εξωτερικό. Αυτά πώς αξιολογούνται στο πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, που κατατέθηκε στην Επιτροπή? Και η κατάθεση της κυρίας Δημητρίου, η οποία ήταν για όλους τους μάρτυρες, οι οποίοι δεν είχαν και σχέση. Μετά την απάντηση του κυρίου Μαρκόπουλου, θα πάω σε break. Ελάτε, κύριε Μαρκόπουλε. Ακούστε να δείτε, πλέον κινδυνεύουμε να γίνουμε φοβερά τεχνικοί σε μια υπόθεση. Όχι, η οποία έχει πάρει. Είμαστε δημοσιογραφικότατοι, δεν είμαστε καθόλου τεχνικοί. Το κατανοώ απόλυτα και όλα τα ερωτήματα. Ακούστε να δείτε. Η κυρία του Λουπάκη, θα το επαναλάβω, υπήρξε ένα πρωταγωνιστικό πρόσωπο στο επίπεδο του κυρίου Παπαγγελόπουλου πλέον. Θέλετε λίγο πιο κάτω, γιατί ο κύριος Παπαγγελόπουλος υπήρξε εντός εισαγωγικών η πριμαντόν αυτής της υπόθεσης. Δεν μπορούσαν αυτά τα στοιχεία. Το χαριτολογώντας. Θα μου το επιτρέψει και ο ίδιος ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Δηλαδή, ο φυσικός αυτουργός η κυρία Λουπάκη. Η κυρία του Λουπάκη έχει περιγραφεί ως προς το τι έχει κάνει σε αυτή την υπόθεση. Σας ρώτησα ήρθε άλλο πράγμα ώρα, όμως, το ξέρετε, έτσι. Ήρθε η ώρα η δικαιοσύνη να αναλάβει το ρόλο της. Εμείς, σε ό,τι μας αφορά, ως ένα πολιτικό σχήμα, να το πω έτσι, μιλήσαμε για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, όμως περιγράψαμε το τι έγινε και από την κυρία του Λουπάκη και δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Σας έχω ρωτήσει άλλο πράγμα, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί δεν απαντάτε αυτό που σας ρωτάω. Αυτά τα οποία περιγράψαμε είναι συγκεκριμένα. Ναι. Είναι συγκεκριμένα και για την κυρία του Λουπάκη και για τα μη πολιτικά πρόσωπα. Από εκεί και πέρα σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Θα απαντήσετε η δικαιοσύνη σε αυτό σήμερα. Μα σας λέω, σεβόμαστε για τον Λοβέρδο, σας ρωτάω για τη Ράικου, σας ρωτάω για την Αγγελή και μου λέτε σέβεστε τη δικαιοσύνη. Τι είναι αυτό? Τι θέλετε να σας πω? Ότι δεν ξέρω. Άμα θέλετε να χάνουμε την ώρα μας, να λέμε πώς σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Τρεις ερωτήσεις συγκεκριμένες σας έχω κάνει. Προσωπικά έχετε αναλάβει την κυρία του Λουπάκη? Αυτό είναι που έχετε να απαντήσετε? Άιρες μακέι, σας μιλήσουν οι άλλοι. Δεν έχω. Πρέπει να πάω σε... Δεν μπορεί να ρωτάει ό,τι θέλει. Ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αμήλικτος και το γνωρίζετε. Πάμε σε διάλειμμα. Επανερχόμαστε μετά το break και έχουμε να ρωτήσουμε και τον κύριο Μαρκόπουλο, γιατί είναι το πρόσωπο της ημέρας. Τουλάχιστον έτσι εμφανίζεται σε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.